Κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ξεκινάμε και ευθύς αμέσως θα κάνουμε και ένα ταξίδι νοερό. Οι παρακλητικοί κανόνες αυτή την περίοδο ψάλλονται στις εκκλησιές μας και οι ψυχές των χριστιανών αναζητούν παράκληση, παρηγορία από την Μεγάλη Παρηγορήτρια, από την Κυρία Θεοτόκο. Αυτές τις μέρες που ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε την κοίμησή της, θέλουμε να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη. Γι' αυτό και όπου μπορούμε ψάλλουμε μια παράκληση. Κάθε μέρα, όχι μόνο την περίοδο του Αυγούστου, απλά πολύ περισσότερο αυτήν την περίοδο. Πόσο πιο συγκινητικό είναι να ψάλλεις παρακλητικό κανόνα προσευχόμενος σε μέρη όπου έζησε η Κυρία Θεοτόκος, σε μέρη που μοσχοβολάνε ευλογία, σε μέρη θεοβάδιστα. Θα ακούσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο που έψαλαν ομάδα προσκυνητών του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, του μονίμου Δήμου της Αττικής, όταν βρέθηκε σε ένα θεομητορικό προσκύνημα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα στο προσκύνημα του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Η ομάδα των προσκυνητών μαζί με τους ιερείς της βρέθηκε εκεί, στην περιοχή της Μικράς Γαλιλαίας, στην κορυφή του Όρους των Ελαιών, και έψαλαν στις 27 Ιουλίου 2017 τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ας μεταφερθούμε λοιπόν και εμείς τώρα εκεί, στην κορυφή του Όρους των Ελαιών, υπαίθρια έξω από το παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Θεοτόκου, για να ακούσουμε αυτόν τον παρακλητικό κανόνα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε εισάξον εις προσευχήσουμε ενώσε τη δεησίνη και αληθεία σου, αξώνου τη δικαιοσύνη σου και μην σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθείστε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός η ψυχή μου, ταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνας και κυρίασε με το πνεύμα μου, εμεί η ταράχτη καρδία μου. Εμείς την μερών αρχαίων εμελέτησαν πάσης έβησαν ποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διαβέτες από σε τας χείρας μου, ψυχή μου ως γιάννη δώσει. Ταχύ εις άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πλουμού και μαθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το λαιό σου, ότι επίσης ήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν μου πορεύσω, μα τυπωσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγα. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό αντιγύσε με αγγιευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα, θλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξελοθρέφω σε εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Θεός, Κύριος και δεν θα μείνει. Για προημέρα σου ερχόμενος, εν ονόματι εξάρτησαν το όνομά μου.
Επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ό,τι την ανομία μου γνώσκω και από ποιον μου πειρόμαστε για παντός. Σήμερα νοήματον και το πονηρόν ο οποίος σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες και νικήσαν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρ νομία συνελήφθη και αναμαρτίες εκεί σε σένα η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάω σας τάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσά μου. Κρατής μη σώβου και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιόν ελευκανθήσω με. Ακουτής με εργαλείας και ευρωσύνη, εργαλειάσου τους θέα και ταπεινωμένα. Απόσυψε με προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα χθες εγκαίνησε τις εγκάτσεις μου. Μία απορρίφθη με του προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιο μη δεν έλυσε από μου. Απόδος με την αγαλία σου εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμεσα οδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου αλύνεις και το στόμα να αγγελεί την εμεσύνη σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να ευωκάμω, ολοκαυτό μου το κερδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμμένο, καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου που ξεδουνώσει. Αγάπηνο Κύριε τη δοκία θυσιών και κοδονθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε δοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αλύσου συνέβη το θυσιαστήριόν σου μόσχης. Περαγία Θεόδοκε σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρία με πληθυντό, που μήτε του λόγου και παρθένε, το δυσχερό και δεινό με διάσωσο. Υπεραγία Θεόδοκε σώσον ημάς, παθών με ταρά του συγκροτολέ, χωρίς αθυμία σε μικρόσε μου την ψυχή, ειρήνε σοκόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάωμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σωτήρα θεκούσα σε και Θεό, πίσω από παρθένε, την τροφήνε με τον δεινό, σίγα την προσφέρω αναθήνω, και την ψυχή και την διάνοια, και μη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Νοσούντα το σώμα και την ψυχή, έχεις φοβησίας και προνοίας της παρασού. Αξίως ο πόνη Θεομήτων, ως αγαπία τα πούτελο και τριά. Υπεραγία Θεόντων και σώσον ημάς, προστασία και σκέπη, ζωή σε μίστη τιμή. Σε Θεογενή το παρθένε, εσύ με την παίρνησον, προσωρημένα σου, τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριμα μόνη πανήμητε. Υπεραγία Θεόντων και σώσον ημάς, ηγετεύω παρθένε των ψυχικών ταρακών, και της αθυμίας της άλλης μίας εδάσε μου. Σίγα Θεόνιτε, τον αρχηγόν της γαλήνης, το Χριστόν εκεί σαν μόνη πανάκραβε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευεργέ τη δεκούσα των καλών αιτιών, της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβρισον. Πάντα καρδίνασε, ως δυνατόν ενισχύει, το Χριστόν κοίσασα Θεό μακάρισε. Και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσι, εξεταζομένο παρθένε εσύ μη βοήθησον. Τον Ιαμάτωρα ανελειπείς εγγυνώσκω, θησαυρό πανά μου με χώρα τα πάνετο. Διάσωσον από κινδύνου του δούλου σου Θεοτόκε, ότι πάντες να πλεώνουν σε καταφεύγουμε, ως άρρητον τύχος και προστασία. Επίλεξον, εν εμένη απανήμητε Θεοτόκε, επί την εμήνα δεύτη του σώματος κάθωση, και η άρσε της ψυχής μου το άλλο. Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου και πάσης της αγιοταφικής αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών, των Αγίων προσκυνημάτων και υπέρ που συγχωρηθήνε αυτής, πάλι μέλημα εκουσιόντε και ακούσιο. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρεσβεία θερμή και τύχος αδρομάχητο, ελέους ποιητή του κόσμου καταφύγιο, εκτενώδω όμεν συνθεώτο και δέσποιν αφρόβρασο, και εκκινδύνων ύπρωσε ημάς, ημών υπακαίως προστατεύουσα. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, τον βαθόν μου τον ταραχών ή τον κυβερνήτη τεχούσα Κύριον και τον πίνω να κατέρναστο των αιμών θεσμάτων Θεών υπευτέ. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, ευσπλαχνία στην άβυσσον επικαλουμένων της εις τώρας κουμή ή τον έφτιαχνον κυρίσασα και σωτήρα πάντων των υγνούντων σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αγοράδοντες πάθαρνε το σωγορημάτων ευχαριστήριο, αναλέγον ερεπίδιον, δίγινος τον δέσετε οπίτορα, και μη αραή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, η ελπίδα και στήριμα και στις σωτηρίες τύχος ακράδαντον, και επιμένεις επανήθητε της κερίας πάσης επιτρούμεθα. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, ελπίσον αρνή, ευπροσύνη στην καρδία μου, εις την Αγία των Ιδούσα χαρά μου, εις ευπροσύνη συγγενήσας απ' των αίτιων. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, πλήρωσε ημάς, επιδείνω Θεοτό και αρνή, η αιωνία και πούσα λύτρωση, και την ειρήνη την παθανούν υπερέχουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, λύσον την αρχή, το δεσπάτο μου Θεότητε, το φωτισμό της εις Αφροδίτος, η φως τεχούσα το οποίο είναι το αιώνιο. Και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ήλιασε αυνή, το βαθό μου την ασθένεια, σκοπή σου αξιώσασα, και την υγεία την πρεσβεία σου παράσχουμη. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, Ανάγκου, και της τώρας ως έσωσε με αυτόν εκπαιδωτός το θανάτο, την τώρα και θανάτων μου φύση, κατασχετήσα πατέρε μισό-μισό, τον Κύριο σου και Υιό, της ευθροκακουργίας με ίσαστε, υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς. Προσάρτησε, τη ζωή σε πίσταμε και βουρά με σφαλέσα την παρθένε, το μοιρασμόν διαρρίου σαν όπλο, και ευκαιρία θεμόνα με λάβουσα, και λέω με διαπαντός, εκ τωράς ο παρτός μου λυσκύνε με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως φίλος καταφύγεις και πτήμεθα και ψυχώς επαγγελή σωτηρία. Και πραγματισμόν ευεσκύψε συγχώρη και το φωτί σου αλία καλόμεθα. Ο δέσποινα και μας, τον βαθό και κινδύνο διάσωσον, και μη και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εκκλίνει. Μην ασθενώ κατάκυμε και ουκές την ίαση της αρχή μου. Άρη Θεόν και σωτήρα του κόσμου και τον ηπία των όσων κοίσασα,
σου δέομαι της αγαπής, εκ τώρα μου σημάτων ανάστησό μου, διάρρωστο από την πείνω τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάρες δεν τα θεώρησε καταφεύγομαι, ως άρρητον τείχος και προστασία. Άγραμε, η διαλόγου το λόγο να με μηνέτος, επεσκάλω τον ημέρο τεκούσα δυσόπισο, ως έχουσα μικρική παρησία. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιόν σου, δεόμεθά σου επάκουσον, ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, και πάσης της αγιοταφικής αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών, των Αγίων προσκυνημάτων, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξην αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ήθε αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυτε, με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε, μη παρήδης αμαρτωλών δε εις αιώνας φωνάς, αλλά πρόθασον ως αγαθή, εις τη βοήθεια νημό, τον πιστός καταζόδωση, τα αφήνων εις πρεσβεία και σπέψον εις ηγεσία η προστατεύουσα η Θεοτόκε των ημώτων σε. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά τόσα δηλαδού και σώσον σωτήρ μου. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά τόσα δηλαδού και σώσον σωτήρ μου. Η μισού δες Ιώνες σκύχητε από του Κυρίου ως τόρτοσα, πυρίες εστε απεξηραμένη. Η μισού δες Ιώνες σκύχητε από του Κυρίου ως τόρτοσα, πυρίες εστε απεξηραμένη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση ισούτε λαβρύνετε, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Αγίο Πνεύματι. Αναλύζει τα της χάριτος ρήθα, αδεύοντα άπαξα την πτήση προζωγονία. Νηστήσω με του ονόματός σου ελπάσι γενναιά και γενναιά. Νηστήσω με του ονόματός σου ελπάσι γενναιά και γενναιά. Άκουσε για τα γιατρή και την κοινωνιτός και φυλάκ του λαός και ζωή του πατρός και επιθυμίσαι βασιλεύς του κάλου του ονόματός σου μυστήσομαι εν πάση γενναιά και γενναιά. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών ηκετεύσομαι. Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα Ιησού. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε. Δόξα σοι. Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά μου, επορεύθη στην ορεινή με τα σπουδή στις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και εγένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής
και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μύτια του Κυρίου μου πρόσμε δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα όρνα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία επιστέψασα ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». Και είπε Μαριά «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού δου γάραχο του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ ότι επί εισέ μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιο το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριά συν αυτή ως ήμινας τρεις και υπέστρεψε εις τον οίκον αυτή. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Πάτερ λόγε πνεύμα θριάσιε εν μονάδι, εξ άρρηψω τα πλήθη των ερμών εκκλημάτων. Και νυν και αλή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, θες της Θεοτόκου πρεσβείεσαι ελεήμων, εξ άρρηψω τα πλήθη των ερμών εκκλημάτων. Εξάρτητον το ανώνυμά μου, μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, άλλαξε θέληση του ή τέτρου σου. Κλείσιτα έχει με, θέλει μου δύναμε, τον αιμόντα το ψέματα, σκέφτηνουν και επιμένουν δε που προσήγω αυτοιός. Πάντοτε πολεμούμενος και παραμυθία μου και εποπλήσου. Δέσποινα του κόσμου, ελπίσχε προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την δέηση των συμπεροπλήσεων. Δις προστεύων επίση, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αν υπαρθένε Θεοτόκε, αλεπίδε τη χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Με τα πολύ των θυγωμένων, απαλλαγή των ασθενούν τον υπάρχουσα, Θεοτό και Παρθένε, σώσε πόλη και λαόν, των πολεμουμένων ειρήνη, των θυμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία. Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεϊκή κτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείας της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιερατών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου του Κυρίνου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Εντόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδότου Κύρωνος και Θεοδότου Στρατιλάτου, και μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου,
των Αγίων εκδόξων και καλλινίχων μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίων και Άμνης, του Αγίου εκδόξου μεγάλων μάρτυρων Παντελεήμονος του Ιαματικού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου Παναγίων, ηκετευωμέν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, την ημών σωτηρία να συμφέρησα σώτερη το νομίσαστε, εμήντα της Παρθένου, κατόκισα στο κόσμο, η μπροστά την ανέδειξα. Ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητώσει. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, θεληνήν του ελέους, ον εγέννησος μήτερ αρνήτης όφησον, Χριστίνε των θεσμάτων, ψυχής δαιμονισμάτων, τους εμπίστη κραφτάζοντας. Ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητώσει, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αθλασίας της εκείσασα και πύργων ασφαλείας και θεία μετανοίας της κρατάζου συνέδειξας. Ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητώσει, και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, σωμάτων μαλακίας και ψυχών αρρωστίας, θεογεννήτρια των πόθων προσιόντων, τη σκέπτη σου τη θεία, θεραπεύειν αξίωσον, ή τον σωτήρα Χριστό, ή μην αποτεκούσα, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τους βοηθείας, της παρασού δεωμένου, μην παρήθεις Παρθένε υμνούντας, και υπερισσούντας σε χωρίς αιώνας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, των διαμάτων, των αψιλές επιχέρης, της Χριστός υμνούσης σε Παρθένε, και υπερισσούσι των αθρωστώσουν τόπων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τα ασθενία μου, της ψυχής ιατρεύεις και σαρκός θα σωδύνας Παρθένε. Ή να σε δοξάζω την και χαριτωμένη, και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Τον πειρασμό σοι, τας προσβολάς εκδιώκεις, και παθώντας εφόδους Παρθένε. Όχεν σε υμνούμε, εις πάντας τους αιώνας, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ροή μου των δακρύων, μη αποβλήσεις, ή το πάντος εκπροσώπου παντακρύων, αφηρικό τα Παρθένε Χριστόν κύσασα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαράς μου την καρδία, πλήρωσον Παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας τη λύπην εξαφανίσασα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λυπή και προστασία, των σύγχρος δεγόντων, και του Παρθένε και τύπος ακράβαντων, καταφυγείτε και σκέφτηκε αγαρία μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φωτός σου τεσαρτήσει, λαμπρή τον Παρθένε,
το ζωφερό της αργίας διώκουσα, τους ευσεβώς θεοτόκους εκαταγγέλλοντας. Και νύχαια είχε εις τους αιώνας τον αιώνων αμήν, κακός αιώς εν τόπο το της ασθενείας. Ταπεινωθέντα παρθένε θεράπευσον, εξ αρρωστίας η δόση μετασκευάζουσα. Ιωνεσίνος αληθώς, μακαρίζεις εν υφαιροτόκον, την αή μακάριστο και παναμόμητο, και μητέρα του Θεού ημών. Την λυσμιωτέρα των χερουβήν, και το σωτέρα, να συμπλήκτος των σεραφήν, την αδιαυτό. Δυστύμην διασού των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον Αιγέλεός του Θεόντα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχη ημών Θεοφίλου, πάσης της Αγίου Ταπικής Αδελφότητος και των ευλαβών προσκυνητών του Παναγίου και Ζωοτόπου Τάφου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν θεαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντων προστατεύεις αγαπή των καταφευγόντων εν πίστη, την κρατεά σου χειρή, αλληγάρου και κόμεν αλματωρή προς Θεόν, εκκινδύνεις και θλίψες εσύ, αείμε σιτηρία, η κατακαυτόμενη υποπτεσμάτων πολλών. Μήτε του Θεού του υψίστου, όταν συμπροσπιτώ με δίσε, πάσης περιστάσεως τους δούλους σου. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και παινωμένων τροφή, ξένων δε παράκρισης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός. Μήτε του Θεού του υψίστου, συμπάχησα κάντες παίξον, δισοκουμερίσαστε τους δούλους σου. Δέσποινα πρόδεξε τα θεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Την πάσα με πίδα μου είσαι αναρχήτημη, μήτε του Θεού φύλαξον με υπό τη σκέπη σου. Thank you.
Θεό Θεός, ελέησον και σώσον. Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, την παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκο, έτσι όπως την έψαλε μια ομάδα προσκυνητών από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του ομονίμου Δήμου της Αττικής, όταν βρέθηκε στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Μια παράκληση που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, αφού η ομάδα των προσκυνητών με τους ιερείς της την έψαλε στην Ήπεθρο, μπροστά στο παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Θεοτόκου, που υπάρχει στην κορυφή του όρους των Ελαιών. Εκεί, στην Ιερά Μονή Γαλιλαίων Ανδρών ή αλλιώς στη Μικρά Γαλιλαία. Στο μέρος όπου σύμφωνα με την παράδοση και τα όσα σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής στον βίο της Υπεραγίας Θεοτόκου, πήγαινε καθημερινά η Παναγία μας. Εκεί για να προσευχηθεί. Στην κορυφή του όρους των Ελαιών, κοντά στο σημείο που είχε δει για τελευταία φορά τον αγαπημένο Υιό και Θεό της την ημέρα της Αναλήψεως. Καθημερινά λοιπόν ανέβαινε εκεί για να προσευχηθεί. Τρεις ημέρες πριν την κοίμησή της εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ που της μετέφερε το χαρμόσυνο νέο της μεταστάσεώς της στους ουρανούς, ότι σε τρεις μέρες θα έφευγε από τον μάταιο αυτό κόσμο για να βρεθεί και πάλι κοντά στον αγαπημένο Υιό και Θεό της. Σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Οικουμένη υπάρχει μόνο ένα τέτοιο παρεκκλήσιο. Είναι το μοναδικό που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν, στις 27 Ιουλίου 2017, βρέθηκε η ομάδα προσκυνητών από την ενορία του Αγίου Δημητρίου και έψαλαν την παράκληση που μόλις ακούσαμε. Είναι γεγονός ότι οποιοδήποτε ανθρώπινο έργο, όταν γίνεται με την κατάλληλη προετοιμασία, έχει πάρα πολλές πιθανότητες η έκβασή του να είναι η επιθυμητή. Η προσευχή είναι και αυτή ένα έργο. Συνεπώς η επιτυχία της εξαρτάται και από την καλή ή όχι προετοιμασία του πιστού. Αυτό το τονίζουν πολλοί οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας μας. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο περίφημο έργο του Κλίμαξ αναφέρει τα εξής στον λόγο του περί προσευχής. Όσοι πηγαίνουμε να παρασταθούμε ενώπιον του Βασιλέως και Θεού και να συνομιλήσουμε μαζί του, ας μη προχωρούμε χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Διότι υπάρχει φόβος, εάν μας ειδεί από μακριά, να μην έχουμε τα όπλα και την στολή που αρμόζουν για την παρουσίαση ενώπιον του Βασιλέως, να διατάξει τους υπηρέτες και λειτουργούς του να μας δέσουν και να μας εξορίσουν μακριά από το πρόσωπό του και τις δεήσεις μας να τις σχίσουν και να τις πετούν στο πρόσωπό μας. Κάνει πραγματικά εντύπωση ο τρόπος που ο Άγιος τονίζει την ανάγκη προετοιμασίας. Πιθανόν μας φοβίζει κιόλας, αφού μιλάει για δέσιμο και εξορία των απροετοίμαστων. Και επειδή ίσως ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι για να σταθούμε στην προσευχή πρέπει πρώτα να προετοιμαστούμε, είναι ανάγκη να εξετάσουμε το θέμα αυτό αν θέλουμε η προσευχή μας να είναι ευπρόσδεκτη από τον Κύριο και να μην έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Εννοείται ότι όταν μιλάμε για προετοιμασία αναφερόμαστε κυρίως στις τακτικές προσευχές μας και όχι στις έκτακτες. Εάν συνεχίσουμε την ανάγνωση της κλίμακας, θα δούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης αμέσως πιο κάτω εξηγεί τι θέλει να πει όταν μιλάει για προετοιμασία. Όταν ξεκινάς να σταθείς ενώπιον του Κυρίου, σημειώνει, ας είναι ο χιτών της ψυχής σου, υφασμένος εξ ολοκλήρου με το νήμα ή μάλλον με το λίμα της αμνησικακίας. Ιδεμή, τίποτε δεν πρόκειται να ωφεληθείς από την προσευχή. Προβάλλει καθαρά την ανάγκη να είμαστε συμφιλειωμένοι με τους αδελφούς μας. Όταν ο άνθρωπος κρατάει έχθρα και μίσος για τον αδελφό του, όχι μόνο δεν θα εισακουστεί η προσευχή του, αλλά και θα οργιστεί ο Θεός με αυτήν λόγω της ανέδειας και ενεσχυντίας του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στους στίχους 23-24, ακούμε τον Κύριο να αναφέρει τα εξής. «Αν, άνθρωπε, προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάποιο παράπονο απέναντί σου,
άφησε εκεί το δώρο σου, μπροστά στο θυσιαστήριο, και πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και τότε να επανέλθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Αν θέλουμε συνεπώς να εισακουστεί η προσευχή μας, η πρώτη μας προετοιμασία θα είναι να εξετάσουμε τον εαυτό μας αν νιώθουμε έχθρα για τον συνάνθρωπό μας, και αν ναι, τότε αμέσως να το διορθώσουμε. Πολύ σημαντικό επίσης είναι πρώτης προσευχής να συμμαζέψουμε και να χαλιναγωγήσουμε τους λογισμούς που αρέσκονται να γυρίζουν πάντα γύρω από τις βιωτικές μέρημνες και τις αμαρτίες. Έτσι, αφού καταφέρουμε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των λογισμών, θα αποβάλουμε τα άγχη και τις έγνοιες και θα επικεντρωθεί το μυαλό μας και η καρδιά στα λόγια και τα νοήματα της προσευχής. Πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι σε κάθε θεία λειτουργία η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει αυτό. Πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέρημνα. Ακούμε λίγο πριν την Αγία Αναφορά. Συνεπώς, λίγο πριν προσευχηθούμε, κάνουμε συμφωνία με τον εαυτό μας ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της προσευχής, περίπου 15 λεπτά για παράδειγμα, δεν θα δεχτούμε καμία σκέψη που θα μας υπενθυμίσει βιωτικές υποθέσεις. Όταν δεν το φροντίζουμε αυτό, τότε παρατηρούμε ότι την ώρα της προσευχής έρχονται όλα τα καθημερινά θέματα και προβλήματα στο μυαλό και επιζητούν άμεση και επίγουσα λύση. Είναι γνωστό ότι την χάρη του Θεού την ελκύει η ταπείνωση. Αν θέλουμε την ώρα της προσευχής να μας επισκιάζει η χάρη του Θεού και η προσευχή μας να είναι γλυκύτερη από το μέλι και ισχυρότερη από κάθε άλλη δύναμη, είναι ανάγκη προαυτής να σκεφτούμε για λίγο την αμαρτωλότητα, αναξιότητα και μηδαμινότητά μας. Οι σκέψεις αυτές θα προκαλέσουν στην ψυχή κατάνοιξη, η οποία θα οδηγήσει στην ταπείνωση. Και η ταπείνωση θα ελκύσει τη χάρη και το έλεος του Θεού, όπως διαβάζουμε στον 50ο ψαλμό. «Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει». Τέλος, μια σημαντική ενέργεια που μπορεί πολύ να μας βοηθήσει είναι η προσευχή πριν την προσευχή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μισό λεπτό πριν την έναρξη της προσευχής θα παρακαλέσουμε διαρκώς και διακαώς τον Θεό να συνδράμει, ώστε να είναι το μυαλό μας συγκεντρωμένο και η καρδιά μας θερμή. Επίσης, κάνοντας τρεις μικρές μετάνοιες, θα πούμε τρεις φορές με όλη την δύναμη της ψυχής μας: «Ο Θεός ηλά στη τίμη του αμαρτωλό», και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την ακολουθία της προσευχής. Αυτό ακριβώς κάνει και ο ιερέας πρώτης Αγίας Τραπέζης κάθε φορά που πρόκειται να αρχίσει κάποια ακολουθία. Η προετοιμασία της προσευχής δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και κόπο, είναι απλή, συντελεί όμως πολύ στην ουσιαστική προσευχή και στην ανάπαυση της ψυχής του προσευχομένου. Αν κάθε φορά διαθέτουμε ένα λεπτό πρώτης προσευχής για να σκεφτούμε όλα όσα αναφέραμε, τότε θα καταλάβουμε την σπουδαιότητά τους και θα ευχαριστούμε τον Θεό. Μερικές σκέψεις πρακτικές για την προσευχή ήταν αυτές που διαβάσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, και είναι πράγματι πολύ σημαντικό να μπορούμε να είμαστε πριν την προσευχή έτοιμοι για την προσευχή, ώστε τα λόγια που θα βγαίνουν από την ψυχή μας μέσα να είναι ευάρεστα προς τον Θεό και να εισακούει τις θεήσεις μας, να μπορεί να πραγματοποιεί τα αιτήματά μας, και να αφήνουμε βέβαια τα πάντα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Η περίοδος αυτή του 15 Αυγούστου μας ζητάει να σταθούμε με περισσότερη προσοχή προσευχητικά, να παρακαλέσουμε τη Μεγάλη Μεσήτρια, την Κυρία Θεοτόκο, που ο μήνας αυτός ολόκληρος αφιερωμένος σε αυτήν είναι. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πριν από λίγο την παράκληση που έψαλαν ενωρίτες από τον Άγιο Δημήτριο της Αττικής στην Μικρά Γαλιλαία. Να σας πούμε για μία ακόμα φορά για εσάς που ρωτήσατε. Η Μικρά Γαλιλαία είναι η περιοχή που βρίσκεται στην κορυφή του όρους των Ελαιών και απονομάζεται έτσι από τα χρόνια ακόμα του Κυρίου μας και πιο πίσω, γιατί εκεί υπήρχε ένα πανδοχείο όπου διέμεναν όσοι έρχονταν από την μακρινή Γαλιλαία, κάνοντας πολύήμερο και κοπιαστικό ταξίδι για να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί κατέλυαν
ξεκουράζονταν και το ερχόμενο πρωινό πήγαιναν στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Και το ίδιο έκαναν όταν τελείωναν τις υποχρεώσεις τους για να ξεκινήσουν και πάλι το πολυήμερο και κοπιαστικό ταξίδι της επιστροφής προς τη Γαλιλαία. Εκεί, στην περιοχή αυτή, όπως αναφέρει η παράδοση, πήγαινε καθημερινά η Παναγία μας για να προσευχηθεί. Γιατί εκεί, σε αυτό το μέρος, είχε δει για τελευταία φορά τον Κύριο και Θεό μας, τον αγαπημένο Υιό και Θεό της, την ημέρα της αναλήψεώς του στους ουρανούς. Εκεί λοιπόν, στην περιοχή της Μονής των Γαλιλαίων Ανδρών, στην κορυφή του όρους των Ελαιών, υπάρχει αυτό το μικρό παρεκκλήσιο που όμοιό του δεν συναντάμε σε κανένα άλλο μέρος της Ορθόδοξης Οικουμένης. Το παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Το μέρος δηλαδή όπου τρεις μέρες πριν την κοίμησή της εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της μεταφέρει ένα άλλο χαρμόσυνο νέο. Να της μεταφέρει ότι είχε φτάσει η στιγμή όπου θα έφευγε πλέον από αυτόν τον κόσμο για να φτάσει στους ουρανούς και να ξαναδεί τον αγαπημένο της Υιό και Θεό. Της μετέφερε το χαρμόσυνο νέο της μεταστάσεώς της. Αυτό το γεγονός τιμά το συγκεκριμένο μικρό παρεκκλήσιο. Και μπροστά σε αυτό στάθηκαν οι προσκυνητές και έψαλαν την παράκληση που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πριν από λίγο. Κάπου εδώ όμως, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε και τούτο το πρωινό, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας και εμείς δεν θα σταματήσουμε αυτό να το υπενθυμίζουμε. Πρώτα για να το ακούμε εμείς οι ίδιοι και στη συνέχεια για να προτρέπουμε τους εαυτούς μας να προσευχόμαστε σε αυτήν, στην μητέρα όλων μας. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.